Να ξεκινήσω με τον κύριο Λυκίδη. Είδαμε, κύριε Λυκίδη, τις ανακοινώσεις και τα όσα μας είπε εδώ ο υπουργός, ο κύριος Κρέκας. Ανοίγει λοιπόν ως τις 15 Ιανουαρίου η πλατφόρμα για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Ανάμεσα σε αυτές είναι και τα κλιματιστικά. Να καταλάβουμε καταρχάς πότε πρέπει να αλλάξουμε ένα κλιματιστικό. Γιατί να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να είναι εν ενεργεία. Δεν πήραμε τις αποθήκες το παλιό, πρέπει να είναι στον τοίχο. Εν λειτουργία, το πούμε. Εν λειτουργία, ναι. Εν λειτουργία. Αυτά που έχουμε ενημέρωση εμείς, γιατί είμαι και μέλος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, ναι. Αυτά που έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σκρέκα, με τους υπεύθυνους, είναι ότι θα πρέπει να είναι σε λειτουργία πλήρη. Θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση το αν λειτουργεί. Το τι είναι παλιό είναι κάτω από τη δεκαετία και την παλιά τεχνολογία του inverter, και αυτή ακόμα δεν είναι αξιόπιστη σε σχέση με τη σημερινή, η οποία έχει γύρω στα 50% εξοικονόμηση ενέργειας. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Θα έρχεται κάποιος στο σπίτι, δηλαδή, και ποιος θα είναι αυτός που θα έρχεται, να βλέπει ότι λειτουργεί, τώρα, ότι λειτουργεί το κλιματιστικό? Από ό,τι γνωρίζουμε τώρα, θα γίνει αίτηση, ναι, σε μία πλατφόρμα, η οποία θα μπουν όλοι, άπαντες και οι τεχνικοί οι οποίοι θα είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και οι ιδιώτες. Καταναλωτές. Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα βγει ότι όντως εσείς θέλετε να πάρετε το ισχύει ότι θα μπείτε στο πρόγραμμα. Από εκεί θα στείλει κάποιον τεχνικό, ο οποίος θα είναι μέσα στο πρόγραμμα, να βγάλει φωτογραφία και τον κωδικό του κλιματιστικού ότι λειτουργεί. Θα το στείλει στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποξύλωση στην ουσία. Ναι. Η εταιρεία της ανακύκλωσης στην ουσία θα είναι αυτή. Ναι. Θα στείλει το OK στον τεχνικό και θα του πει αποξύλωσε το μηχάνημά σου και επανατοποθέτησε το καινούργιο που θα αναλάβεις. Άρα, και κύριε θα δείξει Χαλκίδη, το ποσό επιδότησης στην ουσία. Λυκίδη, συγγνώμη. Θα πρέπει να υπάρχουν όλοι αυτοί οι τεχνικοί. Θα πρέπει να βρεθούμε σε μια πλατφόρμα. Ναι, μπαίνουμε στην πλατφόρμα. Θα πρέπει να βρεθούμε σε μια πλατφόρμα η οποία θα ανοίξει στις 15, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. 15 όλοι. Λέτε. 15. 15 μας είπανε. 15 ναι, και ανακοινωθεί, δεν είπε, γνωρίζουμε έως 15. Ακόμα. Θα το δούμε. Έως 15, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα είναι 15 ή αν θα είναι 20. Αυτό δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Άμα μας είπε έως 15, κανονικά εκεί πρέπει να είναι, όχι 20. Θα το δούμε. Τώρα, δεν να ρωτήσω κάτι. Εάν όλοι εδώ, ναι, όπως είμαστε, κάνουμε αίτηση στην πλατφόρμα, όπως δικαιούμαστε, για το κλιματιστικό, το επόμενο βήμα είναι να έρθει σε όλων τα σπίτια τεχνικός που θα πιστοποιήσει ότι λειτουργεί το κλιματιστικό μας? Το επόμενο βήμα είναι ότι θα έρθει ο τεχνικός, θα βγάλει, θα σκανάρει το νούμερο του κλιματιστικού, θα σκανάρει τον κωδικό του κλιματιστικού, μοντέλο, θα το στείλει στην εταιρεία. Από εκεί και πέρα θα βγει το OK από την εταιρεία και η εταιρεία είναι υπεύθυνη να πει: παιδιά, προχωράμε. Πήρατε το βάουτσερ των 300-500 ευρώ. Πόσο είναι, έχετε στη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Σκρέκα, έχετε ποσό, πόσο θα πάρει ο καθένας? Τι εννοείτε? Για το κάθε κλιματιστικό, πόσα χρήματα. Για το κάθε κλιματιστικό. Η επιδότηση. Δεν γνωρίζει κανείς ακόμα. Γιατί έχουμε δεν κάποιες πληροφορίες, θα τις δούμε σε λίγο στην κάρτα, που δίνουν κάποια ποσά. Θα τις δούμε τώρα σε λίγο. Δύο απορίες έχω εδώ σε αυτό που λέτε. Σας πρώτον, ακούω. Εάν υπάρχουν τόσοι τεχνικοί για να βγουν στο δρόμο να πάνε σπίτι-σπίτι. Και δεύτερον, πώς θα διασφαλιστεί ο κόσμος, γιατί έχουμε και πολλούς απατεώνες που κοροϊδεύουν ότι είναι από τη ΔΕΗ, ότι είναι από εδώ, ότι είναι από εκεί. Ότι δεν θα τους κοροϊδέψει και κάποιος να μπει μέσα στο σπίτι τους. Πολύ σωστό αυτό. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, οι τεχνικοί οι οποίοι θα γραφτούν μέσα στο πρόγραμμα θα είναι αδειούχοι πιστοποιημένοι. Ναι. Θα πρέπει να έχουν την άδειά τους μαζί, να δείξουν ότι είμαστε όντως τεχνικοί και ότι θα στείλει η εταιρεία το όνομα του κυρίου Λυκίδη, ο οποίος θα πάει στην κυρία Παπαδοπούλου σε ένα σπίτι. Ναι. Σε ένα σπίτι. Το οποίο θα λέει ότι ο κύριος Λυκίδης θα έρθει να σας ελέγξει, να δει ότι οκ, okay, λειτουργεί το μηχάνημα, γιατί θέλω να είναι σε πλήρη λειτουργία. Σωστό. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ραντεβού κανονικό δηλαδή θα έρθει. Ραντεβού έρχεται. Κανονικό, ναι. Θα έρθει, θα σκανάρει, θα το στείλει στην εταιρεία και η εταιρεία θα περιμένει το OK και θα πει τον κύριο Λυκίδη, πηγαίνετε, αποξηλώστε το παλιό. Πάρτε και παρατοποθετήστε το καινούριο. Και μετά χρόνια, έτσι, δεν μένει, ναι, χωρίς κλιματιστικό, φαντάζομαι. Επιτόπου, όχι έχει βγει το βάουτσερ. Και έχεις αποφασίσει ότι θα βάλεις το συγκεκριμένο μοντέλο και από τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί θα είναι και εταιρείες οι οποίες θα μπουν μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Αν πάρω λοιπόν. Θα πρέπει να έχω παραγγείλει ήδη το καινούριο κλιματιστικό ταυτόχρονα, έτσι. Ή μπορεί και να. Γιατί μετά, συγγνώμη, δεν μας είπατε. Δεν γίνεται ταυτόχρονα. Να περιμένεις το βάουτσερ μετά. Αυτό που καταλαβαίνω. Πήρε μήνες για να δούμε. Σου βγάζουν, σου παίρνουν το προηγούμενο
Και μετά δεν γίνεται ταυτόχρονα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Θα πρέπει να πάει στην εταιρεία ανακύκλωσης αυτό. Θα πρέπει να πάει σε μια εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία έχει βγει στην ουσία, η εταιρεία. Θα πρέπει να το παραδώσει το μηχάνημα στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει ένα δίκιο όμως εδώ. Και βρίσκω δηλαδή και την εταιρεία. Δηλαδή είμαστε τον Ιούνιο. Έρχεται ο τεχνίτης. Μας πιστοποιεί ότι το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία και το παίρνει. Φεύγει. Μένουμε εμείς χωρίς κλιματισμό. Και περιμένουμε να βγει το βάουτσερ για να κάνουμε την παραγγελία. Καλά, το κατάλαβα. Λογικά το βάουτσερ θα πρέπει να έχει βγει. Για να γίνει, να έρθει ο τεχνικός, θα πρέπει να έχει βγει το βάουτσερ. Ωραία. Δηλαδή θα πρέπει να έχει εγκριθεί το βάουτσερ στην ουσία. Θα πρέπει να έχει εγκριθεί, να πει ότι okay, η κυρία Μπαυραγάνη δικαιούται το κλιματιστικό. Mm-hmm. Άρα έχει πάρει το βάουτσερ των 300, των 500 ευρώ, πόσο θα είναι ανάλογα κύριε το Λουκία, βάουτσερ. Και θα περιμένω λοιπόν να έρθει το καινούργιο με το βάουτσερ αγορασμένο. Να το πάρει καμιά μεντάλια, καλού κακού. Καταλαβαίνω όμως ότι μπορεί και να μέρες θα, από ό,τι πιστεύω μερικές μέρες θα χρειάζεται σίγουρα. Πάρε μεντάλια σου λέω. Με την εταιρεία Πάρτο, Δόστο, Βέλα. 5 μήνες τώρα γίνονται πωλήσεις κλιματιστικών, για παράδειγμα, ή έχουν παγώσει. Πωλήσεις κλιματιστικών γίνονται. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα τι κάνουν. Αυτοί όμως που περιμένουν τώρα, γιατί έχουν 2 και 3 ή 1, ξέρω εγώ, που δεν τα λέει καλά, αλλά παλεύεται να δουλέψει. Το λέω για να μην φρακάρει και πώς είναι όλοι μαζί. Αφού ψωνίζουν και δεν περιμένουν πότε θα έρθει η πυρήνα. Να δούμε λίγο με την κάρτα που έχουμε για τους πρώτους δικαιούχους και μετά θέλω να καταλάβουμε, κύριε Λυκίδη, αυτό που είπατε, τι θεωρείτε παλιό. Δηλαδή, κάποιος που το έχει 10 χρόνια είναι παλιό το κλιματιστικό. Mm-hmm. Και έχουμε και κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο, αν μπορεί να πάρει το βάουτσερ δίνοντας κλιματιστικό και παίρνοντας ψυγείο. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πρώτη δικαιούχη, νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Δεν έχει προσδιοριστεί τι σημαίνει χαμηλό εισόδημα σε χρήματα. Πολύτεκνες οικογένειες θα προηγηθούν. Νοικοκυριά με αναπηρία θα προηγηθούν. Μέσα, ναι. Προχωράμε. Και ένα μέσο ποσό επιδότησης. Για ψυγείο είναι 300 ευρώ. Μπορεί να είναι 300. Μέσο ποσό. Μέσο ποσό. Και ψηλότερο, έτσι. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Ανάλογα και με την αξία της, και της αγοράς που θα κάνεις. Της αγοράς της αποσυρώμενης σχεδίου. Ναι. Τι δίνεις ή τι παίρνεις. Τι παίρνεις. Κυρίως. Δηλαδή, άμα δώσεις ένα ψυγείο ντουλάπα που το έχεις πάρει 1000 ευρώ, δεν αλλάζει κάτι. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Προς το παρόν. Πάμε παρακάτω. Του προγράμματος. Κλιματιστικό επίσης 300 ευρώ και καταψύκτης 150 ευρώ. Αυτά τα ποσά, κύριε Λυκίδη, εσείς τα έχετε ακούσει καθόλου στις συζητήσεις που έχετε με τον Υπουργό? Όχι. Όχι. Ποσά δεν γνωρίζαμε. Ποσά δεν έχουν αναφερθεί ακόμα. Δεν έχουν δοθεί ακόμα ποσά. Επίσης δεν σημαίνει τα ποσά ότι ποσά βγαίνουν συνέχεια τώρα ανάλογα το πρόγραμμα. Τώρα, ερωτήματα όπως μου έρχονται και εμένα από το τηλέφωνο, που μου λένε από το control, από τον κόσμο. Δίνεις ψυγείο, παίρνεις κλιματιστικό ή δίνεις κλιματιστικό, παίρνεις ψυγείο ή ό,τι δώσεις το ίδιο παίρνεις. Ό,τι δώσεις, ανάλογα το τι θα παραδώσεις, αυτό πρέπει να παραλάβεις. Ψυγείο δίνεις, ψυγείο παίρνεις. Κλιματιστικό δίνεις, κλιματιστικό παίρνεις. Ναι, εδώ τώρα, αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ναι. Τα φώτα σας. Έχει κάποιος κλιματιστικό του 2010, του 2012. Θεωρείται παλιό? Το 2012 όχι. Του 2010? Το 2012 όχι. Εάν είναι τεχνολογία inverter, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Όσο πιο παλιά τεχνολογία inverter, του 2005, του 2006, γιατί υπήρχαν και τεχνολογίες τότε του inverter, αυτά θεωρούνται τότε κάπως παλιά, όχι όμως σε σχέση με τη σημερινή τεχνολογία, η οποία είναι πιο εξελιγμένη. Και τι θεωρείτε, έχουμε και τι είναι αυτό που το κάνει ενέργειες να θεωρείτε παλιό, το ότι καίει παραπάνω, το ότι... Ναι, βεβαίως, είναι ενεργοβόρα στην ουσία. Ναι. Ενεργοβόρα. Άρα για ψυγεία... την ενέργεια γίνεται, ναι, για τα ψυγεία. Για τα ψυγεία που πολλές φορές είναι και χαλασμένα και... γυρίζουν στα τρελά τα μοτέρ. Τα ψυγεία, επειδή ήταν παλιά τεχνολογία, οι κινητήρες ήταν πιο μεγάλης κατανάλωσης. Τώρα έχουν βελτιώσει και τους κινητήρες και την ενέργεια που καταναλώνει ένα ψυγείο, οπότε έχουν βελτιωθεί περισσότερο. Ψυγείο άρα... παλιό πότε θεωρείτε? Ψυγείο πριν από 15 χρόνια, ας πούμε, θεωρείτε παλιό ή καινούριο? Παλιό. Παλιό. Όλη η τεχνολογία... κοιτάξτε, όλη η τεχνολογία αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Ναι. Τα ψυγεία, όχι τόσο ιδιαίτερα, ο κλιματισμός, αλλά τώρα τα ψυγεία, επειδή έχουν κάνει και αυτά σε inverter, έχουν αλλάξει οι τεχνολογίες τους, όσο να είναι, είναι πιο οικονομικά στην κατανάλωση. Αξίζει τον κόπο και το κόστος αξίζει, δηλαδή σχέση κόστους-οφέλους, μαζί με την επιδότηση, η εξοικονόμηση αξίζει. Για μένα ένα ψυγείο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, μόνο αν είναι πάρα πολύ παλιό και θέλει ο ιδιοκτήτης να το αντικαταστήσει, γιατί έχει φθαρεί, γιατί. Για άλλους λόγους. Θα ήταν, ναι, για άλλο λόγο θα μπορούσε να το αντικαταστήσει. Αλλά για το κλιματιστικό. Τώρα ένα ψυγείο, το κλιματιστικό σίγουρα, επειδή
Οι θερμοκρασίες ανεβαίνει, το περιβάλλον είναι... Κάποτε δεν το χρειαζόμασταν. Πριν από 15 χρόνια το θεωρούσαμε πολυτέλεια το κλιματιστικό σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο, σε ένα... ακόμα και στο αυτοκίνητο. Τώρα είναι είδος ανάγκης. Μάλιστα. Και νομίζω... Γιατί μπαίνετε σε ένα αυτοκίνητο αυτή την εποχή και έχει γύρω στους 35 βαθμούς το αυτοκίνητο. Επειδή φανταστείτε ότι δεν μπορείτε να κάτσετε μέσα. Σας εξήγησε καλύτερα από το Υπουργείο γιατί δεν βάζουν άλλες συσκευές που πολλοί κόσμος χρειάζεται και ζητάει και είναι και παλιές και ενεργοβόρες. Από πλυντήρια, για παράδειγμα. Πλυντήρια από στεγνοτήρια ή από οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει εκεί πέρα αναβάθμιση. Κανονικά θα έπρεπε στα πλυντήρια, λογικά, γιατί και τα πλυντήρια καταναλώνουν ακόμα περισσότερη ενέργεια από ένα ψυγείο. Το πλυντήριο. Ο κύριος Κρέκας μας είχε πει ότι αυτές είναι οι πιο ενεργοβόρες και αυτό ήταν το κριτήριο. Οι πιο ενεργοβόρες συγκριτικά. Έχουν βάλει και άλλες συσκευές, δεν είναι μόνο οι τρεις. Άρα υπάρχουν πολλές ενεργοβόρες οικιακές συσκευές, αλλά εντάξει, τώρα επιλέξαν αυτά τα τρία συγκεκριμένα, δεν ξέρω το λόγο. Ένα τελευταίο για να πάμε και στην Κάλυμνο. Τώρα που λέτε με το αυτοκίνητο που χρειάζεται το κλιματιστικό, όπως και το σπίτι. Από εβδομάδα αρχίζουν υψηλές θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος μας, ο κλέρχος, ο Μαρουσέκης, μας έλεγε ότι στα υπηρετικά μπορεί να δείξει και 36 βαθμούς. Πού βάζουμε το κλιματιστικό? Γιατί καμιά φορά είναι κάποιοι που θέλουν να το βάλουν 18 βαθμούς με 40 έξω. Γίνεται αυτό? Εξωτερικό περιβάλλον με εσωτερική θερμοκρασία 8 με 10 βαθμούς δέλτα ΤΑΦ. Τέρμα. Τι θα δηλαδή πει σημαίνει 8 βαθμούς απόκριση να έχετε. Όχι παραπάνω, γιατί παθαίνει σοκ ο οργανισμός όταν βγαίνει έξω και όταν εισέρχεται μέσα στο χώρο. Ναι. Άρα αν έξω δηλαδή έχει 40 βαθμούς, 20 βαθμούς μέσα. Μέσα βάζουμε το κλιματιστικό, συγγνώμη, 24, έξω 40 βαθμούς. 25 το πολύ. Ναι, εδώ δεν είναι 8 βαθμοί. 24-25 το πολύ. 24-25 γιατί το πολύ. Γιατί μετά παθαίνεται σοκ. Ναι. Παθαίνει σοκ ο οργανισμός. Δεν θέλουμε να έχει πολύ μεγάλη απόκληση εξωτερική με εσωτερική θερμοκρασία του χώρου. Και το μηχάνημα δίνει τέτοια απόδοση, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει και στους 20 βαθμούς, μπορεί να κατεβάσει ή μόνο καίει και δεν κατεβάζει. Κοιτάξτε, άμα τα αφήσει όλη μέρα, θα δουλεύει συνέχεια, οπότε θα αρχίσει να κατεβαίνει, να εξισορροπεί η θερμοκρασία. Εξαρτάται και τα BTU, αν σε σχέση με το χώρο. Εξαρτάται. Αν είναι μεγάλο το μηχάνημα και το δουλεύει συνέχεια, θα είναι ψυγείο το σπίτι, το μαγαζί, το γραφείο ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να μπαίνει ο κόσμος, να μπαίνει ευχάριστα, να βγαίνει ευχάριστα έξω από το περιβάλλον. Μα έχετε δει και δεν κάποια μαγαζιά μπαίνει και νιώθει ότι μπαίνει στην κατάψυξη. Δηλαδή βγαίνει έξω. Έχει πάει για ψώνια. Αυτό κάνει. Τέτοιο είσαι. Γι' αυτό συντηρούμε. Μην βλέπει τον πάγο 70. Έξω 40 και μέσα 15. Ένα πολυκατάστημα που είναι ψυχόμενος ο χώρος. Έξω εμφάνιση. Βγαίνουν και πολικές αρκούδες στο γραφείο του κ. Φραγκεδάκη, κύριε Λυκίδη.